Η φλόγα στο οικόπεδο Αφροδίτη άναψε, η κάμερα κατέγραψε το ιστορικό για την Κύπρο γεγονός. Εντυπωσιακές εικόνες. Συνεχίζεται η δοκιμαστική παραγωγή, τέλη Σεπτεμβρίου τα πρώτα αποτελέσματα, μάλλον θα χρειαστεί και δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση. Τη δηλώνει στο ΡΙΚ ο πρόεδρος της ΚΡΕΤΙΚ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι πρώτες εικόνες από το άναμα της φλόγας στο οικόπεδο 12 ήρθαν να επισφραγίσουν το ιστορικό γεγονός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερης επιβεβαιωτικής γεώτρησης, δηλώνει ο πρόεδρος της ΚΡΕΤΙΚ, Χαράλαμος Έλληνας, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα πιθανά κοιτάσματα για τα 6 συνολικά οικόπεδα θα αγγίξουν τα 38,93 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Το βίντεο από το άναμα της φλόγας παραχώρησε στο ΡΙΚ ο Νίκος Λιγερός και αύριο αναμένεται να δοθεί βίντεο από την εταιρεία Noble. Οι πρώτες εικόνες μετά την είδηση για το άναμα της φλόγας στο οικόπεδο 12 από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου επιβεβαιώνουν το ιστορικό γεγονός. Τα πλάνα καταγράφηκαν από τους εργαζόμενους στην πλατφόρμα και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από τον καθηγητή Νίκο Λιγερό. Ιδού, πώς θα εξασφαλίσατε εσείς? Μέσω του Ηλία Κονοφάου, που είναι ένας ειδικός στον τομέα των υδρογοναφράγων και έχει κάνει αυτή την αίτηση. Αλλά επειδή συνεργαζόμαστε μαζί μέσα για το θέμα της ΑΟ στην Ελλάδα, ήθελα να υπάρχει αυτή η εικόνα και ο Ηλίας ήταν προσβάσιμος. Έχει σημασία γιατί μερικές φορές λέμε πολλά πράγματα και αρκεί να βλέπουμε, για μένα θεωρώ ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Άρα όταν μερικοί λένε ότι μερικά πράγματα δεν έχουν σημασία, ας το δείξουμε πάνω σε μία εικόνα. Πόσο μάλλον όταν η εικόνα κινείται κιόλας. Σωστά. Είναι... όχι, ναι, απλώς φωτογραφία. Ναι, και βλέπετε εδώ, γιατί είστε στον τομέα, βλέπετε εδώ ότι έχουμε μερικά κομμάτια από την πλατφόρμα. Αυτό που βλέπουμε, το άναμα της, το ότι ανάβει η φλόγα πλέον, είναι ένδειξη ότι βγήκε το κυπριακό φυσικό αέριο στην επιφάνεια, σωστά? Αυτό είναι το καλό, είναι, το είδαμε, υπάρχει, το καίουμε, είναι μια... Υπάρχει και καίει κιόλας, ναι, είναι μια απόδειξη, πράγμα το έχουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πιθανότερο είναι να χρειαστεί δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση, δήλωσε στη μεσημβρινή εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα ο πρόεδρος της ΚΡΕΤΙΚ, Χαράλαμπος Έλληνας. Αυτό, είπε, θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης επιβεβαιωτικής στο τέλος του μήνα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των γεωτρήσεων και όλα αυτά γίνονται με διεθνείς κανονισμούς. Οι διεθνείς κανονισμοί έχουν κριτήρια, βάσει την οποία το αποτέλεσμα γίνεται certified ή δεν γίνεται. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, τότε χρειαζόμαστε δεύτερη. Δεν είναι ζήτημα ότι νομίζουμε ή δεν θέλουμε, υπάρχουν κανονισμοί που κυβερνούν αυτά τα θέματα. Επίκειται η συμφωνία με την Noble για το τερματικό. Η έκταση του κοιτάσματος που είναι πολύ μεγάλη, είναι 40 τετραγωνικά μίλια και έχουμε και μια πολύ πολύπλοκη δομή του κοιτάσματος με ρήγματα που ίσως χρειαστεί και δεύτερη. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι πιθανότητες να είναι περισσότερο από 25%. Αλλά δεν θα ξέρουμε μέχρι που να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Θα ξέρουμε αρχές του άλλου μηνός. Έτσι υπάρχει πιθανότητες να χρειαστεί δεύτερη. Αν χρειαστεί, οπωσδήποτε θα έχουμε ορισμένες καθυστερήσεις, γιατί θα θέλουμε να φέρουμε ξανά το ΙΠΑΝΗ να αρχίσει την νέα γεώτρηση. Το μήνυμα ότι οι ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο δεν διασυνδέονται με το Κυπριακό. Ούτε μπορεί η Κύπρος να παραμείνει όμοιρος του προβλήματός της και να μην φροντίσει τα στρατηγικά της συμφέροντα, έστειλε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Μιλώντας σε δεξαμενή σκέψη στην Ουάσιγκτον, όπου πραγματοποιεί επαφές, ο Υπουργός Εμπορίου είπε ότι οι προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν στρέφονται εναντίον κανενός. Τα ωφέλη, είπε, από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου προορίζονται για όλους τους κατοίκους του νησιού και οι Τουρκοκύπροι δεν πρέπει να φοβούνται, κατά την έκφρασή του, ότι θα χάσουν τη δίκαιη μοίρασά τους. Σημείωσε ωστόσο ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί ώστε να μπορέσουν όλοι μαζί οι Κύπροι να επωφεληθούν από τη σταθερότητα και την ανάπτυξη που θα επέλθει.